Με πρωτοβουλία των Rotary της Δράμας, οι Rotary από την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν και έτσι ενίσχυσαν την προσπάθεια στήριξης εμβολιασμού στα ανασφάλιστα άτομα, μικρούς και μεγαλύτερους σε ηλικία, προσφέροντας ένα ικανό αριθμό εμβολίων στο Δήμο της Δράμας και στην κοινωνική του υπηρεσία. Η παράδοση έγινε σήμερα παρόντος του Δημάρχου Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη. Βρισκόμαι σήμερα στη Δράμα εδώ, διότι ο Ρωταριανός Όμιλος Δράμας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας, συμμετέχοντας στο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, ζήτησε από την περιφέρεια οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουμε να αγοράσουμε εμβόλια για ανασφάλιστα παιδιά και ανασφάλιστους ενήλικες. Πρόθεσα το αίτημα αυτό στο Διεθνές Ρόταρι και μέσα από ένα κεφάλαιο χρημάτων του Διεθνούς Ρόταρι που είναι για συμπληρωματική υποστήριξη περιφερειών, εξασφαλίσαμε το ποσό αυτό για να γίνει αγορά αυτών των εμβολίων. Πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στην υποστήριξη των ανασφάλιστων παιδιών και ενηλίκων της πόλης της Δράμας, στο βαθμό που μπορούμε. Και θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τόσο το Δήμο Δράμας, όσο και το Ρωταριανό Όμιλο της Δράμας για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία του. Θα επαναλάβετε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και σε άλλες περιοχές? Εφόσον υπάρχει η υποδομή, υπάρχει η ζήτηση και η οργανωτική πρωτοβουλία από μέρος κάποιου ομίλου άλλου της περιοχής μας, θα το συνεχίσουμε βεβαίως. Ότι όταν εντοπίσαμε το πρόβλημα της έλλειψης των εμβολίων για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, καταφύγαμε στο Διεθνές Ρόταρι, στο διοικητή μας, για να μας βοηθήσει. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και νομίζω ότι εδώ φαίνεται η αλληλεγγύη την οποία χρειαζόμαστε όλοι, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και στους, οι υπόλοιποι κάτοικοι της γης αυτής, στην οποία ζούμε μαζί, να διεκδικήσουμε την ειρήνη, αυτό το οποίο είναι το σύνθημα του Διεθνούς Ρόταρι, και να πετύχουμε τι? Να πετύχουμε αυτό που χρειαζόμαστε, όχι την κατανοητική μανία που μας τρώει, αλλά την αλληλεγγύη μεταξύ μας όλων των κατοίκων, όχι Ελλάδος, όλους της γης. Γιατί το Διεθνές Ρόταρι εργάζεται σε όλη τη γη. Η προσφορά του είναι, ειδικά να αναφερθώ στο Πόλιο Πλάς, το πρόγραμμα που τρέχει της εξάλληψης πολυμελίτιδος από το Διεθνές Ρόταρι από το 1985, καταλαβαίνετε, σε διεθνή κλίμακα τι έργο επιτελείται από το Ρόταρι σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αλλά και με την UNESCO. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρωταριανέ Διοικητά, που δείξατε τη συμπαράσταση του Ρόταρι, του Διεθνούς Ρόταρι, στην πόλη μας, στη Δράμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και την δουλειά την οποία κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δύσκολη περίοδο την οποία περνάμε, μια τέτοια πράξη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αφορά κυρίως συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν αυτό το αγαθό, αυτό το εμβόλιο, διότι είναι ανασφάλιστοι. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον τοπικό όμιλο, τον Ρόταρι, τα μέλη του τοπικού Ρόταρι, για την πρωτοβουλία τους αυτή, αλλά κυρίως για την συνεργασία την οποία έχουν με τον Δήμο, με την κοινωνική υπηρεσία ιδιαίτερα, αλλά και τον Πρόεδρο, το Διεθνές Ρόταρι, το οποίο ανταποκρίθηκε στο αίτημα για την χορήγηση αυτών των εμβολίων, ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται στις συνεργασίες οι οποίες προτείνονται από το τοπικό Ρόταρι με τον Δήμο της Δράμας, και οι πρωτοβουλίες αυτές σαφέστατα μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν όλους μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι πρέπει να το έχουμε σε κάθε μας στιγμή στο μυαλό. Η κοινωνική συνεισφορά δεν είναι και αλληλεγγύη, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας αγγίζει μόνο στην περίοδο αυτή της κρίσης, αλλά πρέπει να είναι μια καθημερινότητα την οποία τη χρειαζόμαστε, τη χρειάζεται ο συμπολίτης μας. Δεν προκύψανε ξαφνικά άνθρωποι με ανάγκες λόγω της κρίσης. Προκύψανε βεβαίως νεόπτωχοι, αλλά οι ανάγκες των συμπολιτών μας είναι διαρκείς. Βρισκόμαστε εδώ στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου της Δράμας, η οποία επιτελούσε ένα έργο και πριν την κρίση, επιτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο κατά την περίοδο
της κρίσης, ένα έργο το οποίο, όπως βλέπετε, συχνά και βλέπουν οι συνδημότες μας, συχνά πυκνά παρεμβαίνει με δράσεις, δραστηριότητες, ενέργειες, οι οποίες βοηθούν κυρίως τα άτομα που μας χρειάζονται με διάφορους τρόπους και όχι απλά με μεμονωμένες ενέργειες, οι οποίες θα αφορούσαν τη διανομή τροφίμων μια φορά και κάποιων παρεμβάσεων. Σήμερα η κοινωνική υπηρεσία για το Πάσχα για πρώτη φορά θα διανύμει διατακτικές στις οποίες θα μπαίνουν και σε άλλα τρόφιμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.